Περίπτερα, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχουν και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ιστορική εφημερίδα Μακεδονία έχει το δικό της περίπτερο με τα ιστορικά πρωτοσέλιδά της και στελέχη της ενημερώνουν τους πολίτες για τις δικές της δραστηριότητες. Είμαστε εδώ με τη Μακεδονική, με την εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκη και τα περιοδικά μας, τις επιλογές, τα ταξίδια και το περιοδικό με υγεία. Στηρίζουμε το θεσμό της έκθεσης όπως εδώ και πολλά χρόνια σταθερά. Η εταιρεία Δημοκρατικός Τύπος είναι επίσης παρούσα με τις τρεις εφημερίδες της, με περίπτερο πλάι στη Νότια Πύλη. Πραγματικά σε αυτή τη Θεσσαλονίκη που στερείται λάμψης φώτων, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα πραγματικό στολίδι. Οι μεγαλύτεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης έχουν στήσει εδώ στούντιο, από το οποίο μεταδίδουν εκπομπές με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, αφού εδώ χτυπά η καρδιά της επικαιρότητας. Δεν μπορούν να λείπουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Ελλάδας, εν όψη μάλιστα και των εκλογών, από το Σεπτέμβρη, από αυτόν τον χώρο, μια και έρχονται εδώ όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι πολιτικοί, έρχονται οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δουν πολλά πράγματα μέσα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Όλο το πρωινό πρόγραμμα του Ράδιο Θεσσαλονίκη και του Focus παράγεται μέσα στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Focus FM δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα μεγάλο γεγονός από την 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε μια προσπάθεια των τελευταίων πολλών χρόνων της διοίκησης, των στελεχών και εργαζομένων της ΔΕΘ, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν μέσα σε δύσκολες πραγματικά οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες για να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ζωντανό πρόγραμμα εκπέμπουν από εδώ και τηλεοπτική σταθμή. Η TV100 και η R3 έχουν τα δικά τους πλήρη στούντιο, ενώ μεταδίδουν και αποσπάσματα από τις συναυλίες. Η Βεργίνα Τηλεόραση επέλεξε να βγάζει από εδώ πολλές εκπομπές της, ενώ στελέχη της προβάλλουν το σταθμό στους επισκέπτες. Η Βεργίνα Τηλεόραση εδώ και χρόνια είναι πάντα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσπαθεί και ενημερώνει τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο για τις δραστηριότητες της έκθεσης. Δεν θα ήταν υπερβολή λοιπόν να προσθέσουμε ότι η 80η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σε ζωντανή σύνδεση με την επικαιρότητα.